η μετακλητή, η παραπάνω μετακλητή που με αυτόν τον τρόπο πήρες εσύ στο Υπουργείο Υγείας και τους διόρισες υποτίθεται στις δομές οροθετικών του Κελπλό, ότι δούλευαν εκεί. Και έλεγες ότι θα μου ξεριζώσεις το μουστάκι και θα κάνεις και θα δείξεις και θα μπήξεις. Εσύ που σέβεσαι. Και σου πειράξαμε την οικογένεια γιατί κάποιος το γαρτάκι έλεγε ότι τους συνέστησε η σύζυγός σου. Έτσι δεν έγιναν όλα. Τότε έλεγες ότι είναι σκευωρία, ότι είναι χρήματα την εστέλοντερ. Και αποδείχτηκε ότι ήταν από τα λεφτά του προϋπολογισμού του Καλπρό. Η πολιτική αντιπαράθεση, ωστόσο, ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Παύλο Πολάκη δεν περιορίστηκε στα θέματα του Κελπνό. Ο Υπουργός Ανάπτυξης υποστήριξε ότι είναι χρέος της Νέας Δημοκρατίας και της σημερινής κυβέρνησης να νικήσει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Μάλιστα, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να γίνει ο ίδιος καπιταλιστής και όχι αριστερός. Η τοποθέτηση Γεωργιάδη προκάλεσε την οργή του πρώην Υπουργού Υγείας του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Πολάκη, ο οποίος ανέφερε ότι ο ίδιος έγινε αριστερός επειδή ζητούσαν από την οικογένειά του πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για να βρουν δουλειά. Παραμένοντας στο θέμα, καλησπερίζω τον Κώστα Πουλακίδα για το σχόλιο του. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Λοιπόν, από Κελπνό μέχρι ιδεολογική ηγεμονία, πώς έγινε ο ένας αριστερός, πώς έγινε ο άλλος καπιταλιστής. Αυτό το τελευταίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι είπε ο κ. Γεωργιάδης, για να πούμε την ιστορία. Είπε ότι οι γονείς του είχαν κάποτε φίλους από τη Ρουμανία, επειδή είχαν και ένα φωτιστήριο που βιβάστηκαν ρουμάνικα. Κάποια χρονιά, λέει, φιλοξενούσαμε φίλους από στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρουμανίας στην Ελλάδα. Ήταν Χριστούγεννα, πήγαμε λοιπόν μαζί με μια κυρία που ήταν στέλεχος του Ρουμανικού Εργατικού Κόμματος. Πήγαμε λοιπόν, λέει, στο Βασιλόπουλο και μπροστά στο Βασιλόπουλο, στην είσοδο του Βασιλόπουλου, υπήρχε μια μεγάλη πυραμίδα με προϊόντα, γάλα, κονσέρβες και τέτοια πράγματα, έτσι για να υποδέχονται τους πελάτες. Και εμείς, λέει, προχωρήσαμε μαζί με τη μητέρα μου, αλλά η κυρία έχει μείνει πίσω, ψάξαμε να τη βρούμε, τη βλέπαμε εκεί πέρα, έχει μείνει αποσβολωμένη, βλέποντας, που εντυπωσιάστηκε βλέποντας τα πολλά προϊόντα που πήγαν στα σούπερ μάρκετ. Τότε, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αποφάσισε ότι ποτέ δεν θα γίνει κομμουνιστής και θα μείνει για πάντα καπιταλιστής. Βάλε μια ανάσα να το δούμε. Πάμε να το δούμε και επανερχόμαστε. Είμαι καπιταλιστής. Το θεωρώ το καλύτερο σήμερα στην ιστορία. Τελείωσε. Και ο πατέρα μου στα νιάτα είχε ένα φροντιστήριο που έκανε ρουμάνικα και έστελνε φοιτές στη Ρουμανία. Το 1985 κάποιοι φίλοι του που ήταν και υψηλά ιστάμενοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρουμανίας πήραν ως εκ του θαύματος βίζα για να κάνουν ταξίδι στην Ελλάδα. Ήταν Χριστούγεννα. Και είχαν έρθει και με ένα σπίτι μας. Το θυμάμαι τώρα τη σκηνή. Έπαιρνα εγώ, παιδάκι, με τη μητέρα μου και την κυρία τη σύζυγο της νομεκλατούρας του Κομμουνιστικού Καθεστώτος Ρουμανίας. Όπως μπήκαμε στο κατάστημα, υπήρχε μια πυραμίδα με διάφορα κονσέρβες, γάλα, δεν ξέρω τι ήταν, εν είδη χριστουγεννιάτικου δέντρου, για να κάνει ρεκλάμα στα προϊόντα, όπως κάνουμε μέχρι τώρα τα διάφορα σούπερ μάρκετ. Εμείς, εγώ και η μητέρα μου την είδαμε, ωραία ήταν, προχωρήσαμε. Όπως προχωρήσαμε, η κυρία είχε μείνει πίσω. Είδαμε να δούμε πού είναι αυτή η κυρία. Και η κυρία είχε μείνει και κοίτα στην πυραμίδα, λες και ήταν ο Παρθενώνας. Είχε πάθει έβρωμα. Δεν πίστευε πως θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Τότε κατάλαβα τη διαφορά του πλούτου. Τη διαφορά του πλούτου, τη διαφορά του επίπεδου της ζωής και πεθέ μου. Πρέπει να είσαι ανόητος για να πιστεύεις να ζεις σαν κι αυτούς, αντί να ζεις σαν κι εμάς. Δεν αντέχει σε καμία σύγκριση ο κομμουνισμό με τον καπιταλισμό. Στην Ελλάδα και είσαι και στην άλλη της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε μια ιστορική ευθύνη. Να νικήσουμε οριστικά την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και προσέξτε γιατί έχουμε εμείς αυτή την ιστορική ευθύνη. Γιατί σε όλη τη μεταπολίτευση ποτέ δεν είχε η Ελλάδα τέτοια ευκαιρία να απαλλαγεί από αυτή την ιδεολογική καταστροφή. Είναι προφανές ότι το πρόβλημά σας είναι η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Μόνο που αυτή η ιδεολογική ηγεμονία δεν είναι έτσι. Είναι στηριγμένη στο αίμα των ανθρώπων που απελευθέρωσαν τη χώρα το 1945. Όταν οι ιδεολογικοί σας πρόγονοι είχαν τεκμηριάσει με τους Γερμανούς. Να σου πω εγώ πως έγινα αριστερός. Όταν όλη μου η οικογένεια που είναι δασκάλοι έπρεπε να πάρουν χαρτί από τον κοινοτάρχη ότι δεν είναι εθνικός επικίνδυνοι για να διοριστούν. Εγώ έτσι έγινα αριστερός και όχι επειδή μπήκα σε ένα σούπερ μάρκετ για να δω τι έχει το ράφι όπως έγινες εσύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον Κώστα Πουλακίδα. Κώστα, το είδαμε ακριβώς πώς έγινε. Δεν ήταν ωραία συζήτηση? Για να τη σκεφτούμε λίγο τη συζήτηση αυτή, μια και μιλάμε για την ηγεμονία. Ο ένας έγινε ό,τι είναι, γιατί πήγε στο Βασιλόπουλο
Είδε πολύχρωμες μουστάρδες, τις χάζεψε, εντυπωσιάστηκε, εντυπωσιάστηκαν και άλλοι που ήταν μαζί του και εντυπωσιάστηκε που άλλοι εντυπωσιάστηκαν και έγινε αυτό το οποίο είναι. Ο άλλος, γιατί οι άνθρωποι του, η οικογένειά του, δηλαδή τι, το πρώτο κοινωνικό κύτταρο, ταλαιπωρήθηκαν από ένα άδικο καθεστώς. Ας ξεχάσουμε ποιος είναι δεξιός, ποιος είναι αριστερός. Ποιος από τους δύο θα έχει την πιο ισχυρή πίστη? Αυτός ο οποίος εντυπωσιάστηκε από τα υλικά αγαθά, τις κονσέρβες και τα γάλατα και τις συσκευασίες, ή εκείνος ο οποίος συγκινήθηκε από ιδέες, από βιώματα, από στάσεις ζωής? Αυτό είναι δίδαγμα για το πώς παράγεται, για το πώς δημιουργείται η ηγεμονία, ασχέτως αν στο πεδίο των μαχών πριν από πολλές δεκαετίες ή αλλού έχει κάποιος κερδίσει ή όχι. Γιατί στην πολιτική πρώτα κερδίζει την ψυχή, μετά το μυαλό και τελευταίον το είναι την ψήφο. Ο κύριος Γεωργιάδης, με τον τρόπο που μίλησε επικαλούμενος τα υλικά αγαθά, έδωσε και την εξήγηση για ποιο λόγο η αριστερά, όπως ο ίδιος κύριος Γεωργιάδης παραδέχεται, έχει την ηγεμονία στην Ελλάδα. Πάντως αυτή η συζήτηση, τουλάχιστον ο τρόπος με τον οποίο ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε για το ιστορικό χρέος που έχει η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, θύμισε λίγο, αν και έμεινε στο θέμα της ιδεολογικής ηγεμονίας πρέπει να πω, θύμισε λίγο αυτά που έλεγε πριν 2-3 χρόνια ο κύριος Βορύδης στο Βασίλη Σκουρή τότε, αν δεν απατώμε, το δικό μας Βασίλη Σκουρή. Έτσι. Ότι πρέπει να διασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία τιμή επάνωδο της αριστεράς στην εξουσία. Με έναν τρόπο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά με έναν τρόπο, όπως το λες εσύ, το θύμισε αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο, δείχνει ότι πάμε σε εκλογές. Δηλαδή στο μυαλό πολλών στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο, και στον κύριο Γεωργιάδη, γιατί είναι ότι πάμε σε εκλογές. Και σημειώνει ότι αυτά τα έλεγε απευθυνόμενος όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι ευκαιρία να σας κερδίσουμε, αλλά στους δικούς του βουλευτές. Σε αυτούς ομιλούσε, σε αυτούς απευθυνόταν. Άρα είναι μια εσωτερική συζήτηση που γίνεται μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα μπορούσε να έχει ακόμα και χαρακτηριστικά εσωκομματικής πλατφόρμας ή να είναι ένα μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να στρίψει το τιμόνι δεξιά, ότι εκεί είναι το μέλλον. Το λέω γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει ως δεδηλωμένο στόχο να διεσδύσει το κέντρο, αν δεν απατώμε. Δεν ξέρω πώς αυτό γίνεται με τρεις κορυφαίους υπουργούς από το Λάος. Πάντως αυτό είναι ο στόχος του. Την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης ερωτήθη σε συνέντευξή του, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, για τον προσβερισμό που δίνει στην παράταξή του, στο κόμμα του. Και απέφυγε να πει ότι είναι ένα κόμμα δεξιό. Ναι. Κάποια στιγμή είπε κεντροδεξιά παράταξη. Ενώ σταθερά έλεγε για το κέντρο και άλλους χαρακτηρισμούς. Τη λέξη δεξιό δεν την έλεγε. Σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει και επαναφέρει τη διάκριση αριστερά-δεξιά. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό και λέω ότι στους δικούς του βουλευτές απευθυνόταν. Γιατί αντανακλά αυτό και μια εσωτερική συζήτηση που γίνεται. Και έχουν αρχίσει και πολλαπλασιάζονται τα δείγματα ότι τελικά δεν είναι μόνο σενάρια τα εκλογικά, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει και κάποιος σχεδιασμός. Βλέπουμε από εξαγγελίες για ευνοϊκές ρυθμίσεις, ακόμα και αν μιλάμε για το 2023, βλέπετε την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. Σήμερα είχαμε πάλι αυτή την πολιτική πλατφόρμα με χαρακτηριστικά συσπήρωσης, προεκλογική συσπήρωση του κυβερνώντος κόμματος. Όλα αυτά δεν τα λες και πολύ ουδέτερα πολιτικά. Όχι, είναι προφανές ότι υπάρχουν σκέψεις και εξετάζονται δυνατότητες. Όμως τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι πολλά παράθυρα είναι κλειστά, δεν υπάρχουν δηλαδή πολλές ευκαιρίες. Η πανδημία είναι εδώ, 106 νεκροί, είναι δύσκολο. Είναι 22.000 νεκροί και πώς θα φτάσουμε μέχρι την άνοιξη. Η οικονομική κρίση είναι τεράστια και τα νοικοκυριά θα ματώσουν μέχρι το καλοκαίρι. Άρα είναι δύσκολα τα πράγματα για να βρεις ένα πεδίο και επίσης δεν είναι και όλοι οι παράγοντες οι οποίοι θέλουν διαδοχικές εκλογές μέσα στο 2022. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε, εδώ θα είμαστε. Κώστα Πουλακίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος του δελτίου μας. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ με τις πολιτικές μας συζητήσεις, όλες τις ειδήσεις της ημέρας και τη δεύτερη ανάγνωσή τους.